Πάμε στον Βάιο Τσούτσικα να συνεχίσουμε τα σχόλια της απόψινής βραδιάς, που νομίζω Βάιο έχει πολλά πράγματα να σχολιάσουμε, σημαντικά και για τις χαμηλότερες θέσεις. Η αγωνιστική σίγουρα πάντως σε επίπεδο σκορ, 6 τέρματα στο φάλιρο και τέτοια νίκη για τον ΠΑΟΚ, νομίζω κανείς δεν την περίμενε. Καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Ναι, εντάξει, κοίταξε, έχουν γίνει πολλά, συμφωνώ. Νομίζω ότι η δική σου κουβέντα την έχει πει ο Πόπης ο Χριστόγλου, που βγάζει το μάτς. Ότι δηλαδή τον έπιασε λίγο κορόιδο ο Λουτσέσκου το Μαρτινέφ και τον ανάγκασε να αλλάξει πολύ γρήγορα πλάνο, γιατί θεώρησε ότι αυτό το σχήμα με τους τρεις χαφ δεν του ταιριαζε, δεν του λειτουργούσε στο παιχνίδι, και μόλις κάνει τους τρεις χαφ δύο, ο Ολυμπιακός κόβεται στη μέση. Είναι το σημείο του παιχνιδιού στο οποίο ο ΠΑΟΚ είναι απόλυτα κυρίαρχος, είναι αυτός που επιβάλλει πλήρως το ρυθμό, δεν επιτρέπει στον Ολυμπιακό ούτε να απειλήσει, γιατί υποτίθεται ότι το ένα χάφ έγινε επιθετικός. Σωστά. Του Αλεξανδρούπουλου και Μασούρας, αλλά δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να γίνει απειλητικός, και όχι μόνο αυτό, κάθε φορά που ΠΑΟΚ έπαιρνε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, δημιουργούσε καταστάσεις transition, πράγμα που ανάγκαζε με περισσότερο άγχος. Εντάξει, φτάσαμε σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι εντυπωσιακό, αλλά εξηγείται ποδοσφαιρικά. Εξηγείται γιατί πρώτον, συμβαίνει στους προπονητές να μην πετύχουν τα πλάνα τους. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Όσο μάλλον όταν οι προπονητές αυτοί δουλεύουν σε ομάδες που είναι υποκατασκευή. Είναι απόλυτα λογικό ομάδες σαν τον Ολυμπιακό που χτίστηκαν φέτος, που χτίζονται φέτος, να έχει και τέτοιες βραδιές. Το θέμα είναι τι αντοχή θα δείξει στη διαχείριση της κακής αυτής στιγμής. Είναι απόλυτα λογικό και προπονητές που πριν από λίγες μέρες δεν κατάφεραν να κόψουν ούτε με βαλέ, όπως είναι ο Λουτσέσκου, όταν έχουν μια ομάδα που την ξέρουν καλά, ξέρουν τα μυστικά της, ξέρουν τους κώδικες επικοινωνίας των παικτών, μπορούν μέσα στο παιχνίδι να ζητήσουν και να βρουν πράγματα τα οποία τους επιτρέπει να δώσουν αντίπαλος. Ούτε ο ΠΑΟΚ έγινε σήμερα Μπαρτσελόνα, ούτε ο Ολυμπιακός είναι ομάδα για διάλυση, σε καμία περίπτωση. Αλλά το ίδιο έπρεπε να πούμε και την προηγούμενη Δευτέρα, όταν ο ΠΑΟΚ στο ματς με την ΑΕΚ ήταν εξαφανισμένος για 90 λεπτά. Σωστά. Και, πρώτη σωστά. Και έχουμε και την απάντηση από την χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ για το Μπαρτσελόνα και Ρεάλ που λέγαμε. Εγώ θεωρώ, Βάης, αυτό που είπε σχετικά με το πλάνο του Μαρτίνεθ, ότι σωστά βάζει τον Μασούρα στο δεύτερο. Έχει μία λογική το πλάνο του με τα τρία χαφ στο πρώτο, αλλά και τα δύο πράγματα αγωνιστικά τα υπηρετεί με λάθος τρόπο. Δηλαδή, δεν ήθελε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι στο μισό του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούσε να πρεσάρει μόνο με Φορτούνη και Ποντένσε. Δεν είχε όμως και την υπομονή να το κρατήσει στον άξονα. Στο δεύτερο ημίχρονο που ρίχνει το Μασούρα, δεν πιέζει τον ΠΑΟΚ στις πρώτες πάσες. Οπότε κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ γλιτώνει και από τα δύο σχέδια του Μαρτίνεθ. Ναι, ίσως αυτό είναι μια κακοτεχνία που περιγράφει. Όχι κακοτεχνία. Μια ιδιομορφία στα δομικά υλικά του Ολυμπιακού. Διότι ο Ολυμπιακός, τους δύο ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές του στην επίθεση, το έχουμε παραδεχτεί όλοι και νομίζω ότι το παραδέχεται και ο κόσμος του Ολυμπιακού, αλλά και ο ίδιος ο προπονητής του, αν το ρωτήσεις και είναι ειλικρινής, δεν είναι παίκτες οι οποίοι θα δώσουν και την ψυχή τους στο μαρκάρισμα. Δεν είναι παίκτες οι οποίοι θα πιέσουν, δεν είναι παίκτες οι οποίοι θα κάνουν αυτό το πράγμα που κάνει, για παράδειγμα, όταν παίζει αριστερά στην ΑΕΚ ο Πινέδα, ή όταν παίζει ο Γκατσίνοβιτς, ή όταν παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Παλάσιος, ή ο Μπερνάρ. Δηλαδή, δεν έχουν τη διάθεση, όχι τη διάθεση, είναι στο παιχνίδι τους μέσα να είναι πολύ πιεστικοί, να μεταφέρουν και να πιέσουν με τρόπο τέτοιο, όπου δεν θα δημιουργηθούν και ρήγματα, έτσι, να πιέσουν τακτικά σωστά δηλαδή. Ναι, δεν ναι, το έχουν αυτό στο παιχνίδι. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να το κάνει ο Ολυμπιακός, είτε έπαιζε με τρεις χάφ, είτε έπαιζε με δύο. Και το θέμα είναι ότι δεν κατάφερε να βρει ο Ολυμπιακός και τα πράγματα τα οποία έβρισκε σε άλλα παιχνίδια. Εγώ θυμίζω ότι η εικόνα του και στο ντέρμπι το οποίο διακόπηκε, παρόμοια με τη σημερινή ήταν, στο πρώτο ημιχρόνου. Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου του απόψινού παιχνιδιού, είναι πολύ, πολύ μοιάζει. Μοιάζει πάρα πολύ. Είναι εντυπωσιακά ίδια. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός είχε μάθει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες ενός παιχνιδιού, μέτριας δυσκολίας τέλος πάντων, να το πούμε κάπως έτσι, από πολλά παιχνίδια στο χώρο, ο Γιώργος Καραϊσκάκης, απλά το ίδιο πλάνο εντός έδρας με μεγάλους αντιπάλους φαίνεται να θέλει ρετουσάρισμα. Είναι απόλυτα λογικό. Μαθαίνει ο Ολυμπιακός. Μαθαίνει ο προπονητής του,
μαθαίνουν οι παίχτες, μαθαίνουν άπαντες στην ομάδα και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί νωρίτερα στον Ολυμπιακό. Ήταν και λίγο περίεργο που δεν είχε συμβεί νωρίτερα στον Ολυμπιακό. Ίσως όχι μόνο περίεργο, ήταν και λόγω του προγράμματος. Αυτό πήγαμε, που ήταν, ναι. Που ήταν ευνοϊκό. Έτσι. Πάντως, το ξαναλέω, ότι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο προφανώς και σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση και εικόνα του παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό. Όμως δεν θα... δεν μιλάμε σήμερα για μια ομάδα η οποία αυτός είναι ο μέσος όρος της εμφάνισής της. Ούτε για να πάω που έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Προφανώς και απαντάει ο Λουτσέσκου στον καλύτερο δυνατό τρόπο στην γκρίνια και στην κριτική των προηγούμενων ημερών. Δεν φτάνει όμως και τον ΠΑΟΚ αυτή τη βραδιά. Έχει απαιτήσεις και έδειξε και σήμερα με τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε κοντά στον Ολυμπιακό τι μπορεί να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ και τι περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να διεκδικήσει στο φετινό πρωτάθλημα. Τώρα για τα υπόλοιπα, εγώ δεν περίμενα την νίκη του αδρομήτου στο μάτς με τον Άρη. Κυρίως λόγω των προβλημάτων που έχει ο Άρης. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που έχει ο Άρης αγωνιστικής υφής. Και δεύτερον, γιατί ο αδρομήτος σουλουπόθηκε. Δεν λέω ότι ο Κόλμαν ήταν κακός προπονητής σε καμιά περίπτωση. Λέω όμως ότι όταν ένας προπονητής φεύγει διότι παραδέχονται άπαντες ότι ήταν ψυχολογικό το κομμάτι και λιγότερο αγωνιστικό και απελευθέρωνε τους ποδοσφαιριστές, έχεις καλύτερα αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν περίμενα σε καμιά περίπτωση να χάσει ο Πανετολικός. Περίμενα ότι κάτι θα κάνει η ομάδα του Πετράκη στο παιχνίδι αυτό, όπως επίσης περίμενα και νικητή στο παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννενα με τον Βόλο. Έμειναν και οι δύο αγκαλιά στις τελευταίες θέσεις και νομίζω ότι πλέον ο Βόλος και ο ΠΑΣ Γιάννενα θα πρέπει να αλλάξουν στρατηγική και λογική, διότι όταν βλέπουν ας πούμε την Κηφισιά να παίρνει πόντο απέναντι στην ΑΕΚ ή βλέπουν τη Λαμία να παίζει έτσι με τον Παναθηναϊκό, καταλαβαίνεις ότι ο ανταγωνισμός περιορίζεται για τις θέσεις που οδηγούν στην κάτω κατηγορία. Και θέλει προσοχή και γρήγορα να ψωμαγεί πλάνο. Ωραία Βάη, σε ευχαριστώ. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για όσα είδαμε σήμερα στην αγωνιστική. Ξεκινώντας φυσικά, Αντώνη, από το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-4. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Απλώς επειδή σ' άκουγα και επειδή γενικώς αυτό που λένε εσύ το λένε πάρα πολύ, το είδαμε και πέρσι. Υπάρχει μια στοιχειώδη διαφορά ανάμεσα στο πέρσι και στο φέτος. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού που είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ η κερδισμένη της αγωνιστικής. Η διαφορά έχει να κάνει ότι, Γιάννη μου, είναι άλλο πράγμα μια ομάδα να έχει 4-5 βαθμούς διαφορά γιατί έχει 12 νίκες σε 12 παιχνίδια και άλλο πράγμα να έχει 4-5 βαθμούς διαφορά ενώ η πορεία της στο πρωτάθλημα είναι μια λογική πορεία. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει πάρα πολύ, κάνει το πέρσι με το φέτος να διαφέρουν πάρα πολύ στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αν διορθώσει τη συμπεριφορά του στα ντέρμπι και ενδεχομένως να τον βολεύει και ότι έχει εκτός έδρας την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, να τον βολεύει για την ομάδα η οποία μπορεί ας πούμε να ανταπεξέλθει ευκολότερα κατά τη γνώμη μου σε μια τέτοια διαδικασία, μπορεί να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες, αν να το πω διαφορετικά, μπορεί να έχει ρεαλιστικές ελπίδες να μπει στα play-off με ένα πολύ μεγάλο βαντάζ. Ναι. Σίγουρα περισσότερες από όσες αυτή τη στιγμή έχουν οι διώκτες του, οι οποίοι είναι πίσω του, αλλά του ξαναλέω, δεν κυνηγάνε μια ομάδα της οποίας έχουν πάει όλα πρίμα στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Δηλαδή το δικό τους πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερο από την πρωτιά του Παναθηναϊκού. Ναι. Και αυτό φαίνεται κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, αν το δεις και δεν ξέρεις τη βαθμολογία, έχεις την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ που πήρε το πρωτάθλημα με, ξέρω εγώ, ποσά μάτσα ήττητος, ας πούμε, χωρίς ήττα γενικά και άμα βάλεις και τα προηγούμενα ήταν παραπάνω, ας πούμε. Λοιπόν, που έκανε το double με ένα σερί, ας πούμε, γιγάντιο. Λοιπόν, δεν είμαστε σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ο ΠΑΟΚ εκείνος, ο ΠΑΟΚ εφετινός. Λοιπόν, παρόλα αυτά κατεβαίνει στο Φάληρο και κάνει παρέλαση. Η ίδια ομάδα, η οποία μια εβδομάδα πριν στην ΟΠΑ Παρένα δεν υπήρχε. Η ίδια ομάδα η οποία έχει χάσει από τον Όφη. Η ίδια ομάδα η οποία δεν κέρδισε τον Άρη.
Και ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, το σημερινό του είναι προφανώς ένα κακό παιχνίδι. Το μόνο που κατάφερε ήταν να σώσει κομμάτι τα προσχήματα με τα δύο γκολ στο τέλος. Αν ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο προκύψαν, δεν ξέρω κι εγώ τι είδους, ας πούμε, δυσκολίες, θα σου έλεγα ότι δεν είναι παρά ένα χαμένο μάτς. Ναι. Και πάμε την άλλη Κυριακή να ξαναπαίξουμε την μπάλα μας κτλ. Κτλ. Όμως δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι ένα ακόμα παιχνίδι από τα λίγα τέτοια παιχνίδια που έχει δώσει ο Ολυμπιακός, είτε λόγω προγράμματος, είτε πώς το λένε για άλλους λόγους, που φαίνεται ότι απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι διεκδικητικός, δεν είναι φοβητσιάρης και κατεβαίνει να παίξει την μπάλα του, ο Ολυμπιακός έχει ένα πλήθος από προβλήματα άλυτα. Δεν είναι απόψε που τα έχει τα προβλήματα αυτά, τα έχει και σε προηγούμενα παιχνίδια τα προβλήματα αυτά. Παραδείγματος χάρη, το ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είναι 0-1 έχει να κάνει μάλλον με συγκυρίες. Δεν έχει να κάνει με την εικόνα των ομάδων. Mm-hmm. Και απόψε το παιχνίδι 0-1 ήταν στο ημιχρόνο. Λοιπόν, αλλά ο Παναθηναϊκός εκείνο το βράδυ είχε παίξει καλύτερα από τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημιχρόνο. Ναι, σαν εμφάνιση ναι, ήταν πιο ολοκληρωτικός. Για να το πω διαφορετικά, ο Ολυμπιακός είχε παίξει χειρότερα εκείνο το βράδυ από ό,τι έκανε σήμερα. Λοιπόν, τον έχουμε δει επίσης τον Ολυμπιακό να ζορίζεται και πάρα πολύ σε παιχνίδια στην Ευρώπη. Γιατί ζορίζεται? Κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι μια ομάδα η οποία ελπίζει, ας πούμε, ότι μέσα από διάφορες νίκες και διάφορα θετικά αποτελέσματα θα ξεχνιούνται κάθε φορά εμφανείς αδυναμίες κατασκευαστικές, κατά τη γνώμη μου, πρώτα απ' όλα. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία σήμερα, ας πούμε, κατέβηκε να παίξει 4-3-3 και πολύ καλά έκανε. Διότι παίζοντας 4-3-3, ακόμα και αν η μεσαία του γραμμή δεν ήταν η καλύτερη, ακόμα και αν στιγμές μπλεκότανε, ακόμα και αν δεν ήταν όσο επιθετικός θα ήθελαν ενδεχομένως οι οπαδοί του κτλ. Κτλ. Είχε φάει δύο φάσεις. Ένα γκολ, είναι αλήθεια. Αλλά δεν ήταν αυτό το πράγμα που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα στο δεύτερο ημίχρονο? Πρώτα απ' όλα γιατί άνοιξε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή μπαίνοντας ο Μασούρας δημιουργήθηκαν του κόσμου οι καινοί χώροι. Και όταν μετά μπήκε και ο Σολμπάκεν και βγήκε ο Κίνη, έγινε ο κακός χαμός. Δηλαδή το 0-4 μπορεί να είναι και κολακευτικό με βάση ό,τι βλέπαμε στο γήπεδο για ένα μεγάλο διάστημα. Mm-hmm. Και βέβαια μετά το 0-4 γίνεται 2-4, δεν είναι παράξενο. Όντως η προσθήκη του Μασούρα, για παράδειγμα, δίνει τη δυνατότητα στον Φορτούνη να έχει ένα στήριγμα μπροστά. Και ο Φορτούνης με ένα στρίγμα μπροστά βάζει ένα γκολ και δίνει και ένα γκολ στο Μασούρα. Εγώ θεωρώ ότι και ο Μασούρας έχει και την δυνατότητα να καλύπτει και καλύτερα το αριστερό μπακ. Πιθανότατα. Αλλά παρόλα αυτά, όλα αυτά γίνανε στο 0-4. Mm-hmm. Δηλαδή, για να πάρεις αυτό, πρέπει να υποφέρεις τόσο πολύ και να δεχτείς και όλα αυτά τα γκολ και να γίνει να εκτεθούν και οι αμυντικοί σου ανεπανόρθωτα. Κάτι λάθος γίνεται. Αλλά γιατί γίνεται στην προκειμένη περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, λάθος? Διότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός χρειαζόταν μια αλλαγή, αλλά χρειαζόταν έναν παίχτη να παίξει εκεί που έπαιζε ο Αλεξανδρόπουλος καλύτερα από ό,τι έπαιζε ο Αλεξανδρόπουλος. Όχι το Μασούρα. Όχι ένα κυνηγό. Πού είναι αυτός ο παίκτης? Δεν υπάρχει. Ο μόνος που θεωρητικά θα μπορούσε να το κάνει είναι ο Ιμπόρα, ο οποίος είναι εκτός εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έχει εντυπωσιάσει. Θα ήταν άδικο να πει κάποιος ότι με τον Ιμπόρα θα παίζει καλύτερα ο Ολυμπιακός. Ναι, ήταν άδικο, ναι, για τους, ναι, υπόλοιπους που παίζουν. Αλλά ο πραγματικός λόγος που δεν υπάρχει αυτός ο παίκτης είναι γιατί ο Ολυμπιακός δεν έγινε το καλοκαίρι για να παίζει 4-3-3. Ακριβώς. Αν γινόταν για να παίζει 4-3-3, θα είχε κάποιο χάφο ο οποίος θα μπορούσε να μπει σήμερα και να κάνει καλύτερα τη δουλειά. Δεν είχε τέτοιον παίκτη. Γιατί ο Ολυμπιακός. Δεν θέλω τώρα να θυμίσω από πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία, γιατί πάλι θα γίνω κακός και δεν βαριέμαι και να με βρίζουν. Αλλά είναι κανένα δύο χρόνια τώρα που αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται τεχνικό σχέδιο το έχει αφήσει στην άκρη. Και πιστεύει ότι μέσω της συνάθεσης, συσσόρευσης, αποκτήματος, πες το όπως θέλεις, πολλών παικτών με ατομικές ενέργειες, με καλές ενέργειες στα πόδια τους, μπορεί να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Χρειάζονται και παίχτες που τρέχουν. Χρειάζονται και παίχτες που ξέρουν να παίζουν άμυνα. Χρειάζονται και στόπερ κανονικά, όχι που πρέπει να γίνουν να μάθουν τη δουλειά στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτά χρειάζονται εδώ και κάνα δύο χρόνια.
Οπότε η ερώτηση η δική μου, η απορία μου, αν θέλεις, όχι ερώτηση, είναι αυτό το πράγμα, αυτή η ΙΤΑ δηλαδή, αν θα καταφέρει σε κάτι να διαφοροποιήσει τη στρατηγική του Ολυμπιακού, όχι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, ποσός με ενδιαφέρει κιόλας. Αν θα διαφοροποιήσει τη στρατηγική του σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που κατασκευάζεται μια ομάδα. Αυτό είναι το θέμα. Τα άλλα έπονται. Πρώτα πρέπει να γίνεται μια ομάδα, μια ομάδα που να έχει έναν τρόπο να παίζει, έναν εναλλακτικό τρόπο να παίζει, που να έχει παίκτες που αυτούς τους τρόπους μπορούν να τους υπηρετήσουν και μετά αρχίζεις να συζητάς σοβαρά για στόχους. Εδώ συζητάνε συνεχώς για στόχους, πρωταθλήματα, Ευρώπες, ό,τι θέλεις να πούμε, εκτός από το άλλο το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου το βασικό. Αν δεν μπουν σε αυτή τη λογική πάλι, όπως ήταν σε αυτή τη λογική για 3 χρόνια ο Ολυμπιακός, όταν και στην Ευρώπη έπαιρνε αποτελέσματα και στην Ελλάδα έπαιρνε τίτλους και πολλά καλά έκανε με τα όποια προβλήματά του και τις όποιες προτιμήσεις σε παίκτες και οτιδήποτε θέλεις, γιατί έτσι συμβαίνει, ποδόσφαιρο είναι, είχε και μια καλύτερη εικόνα. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον να ήταν ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα η εμφάνισή του μια εμφάνιση σαν τη σημερινή. Και μάλιστα αυτή η εμφάνιση έρχεται και σε μια στιγμή που δεν είχε ήττα στο γήπεδο. Έτσι. Δηλαδή, αυτό τι είναι. Είναι η απόδειξη ότι ακόμα και τα καλύτερα των αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού, δεν ήταν άσχημα. Η πρώτη του ήττα είναι. Η πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα είναι η απόδειξη. Και έχει βάλει 4, έχει κάνει διάφορα πράγματα. Αλλά ακόμα και τα καλύτερα αποτελέσματα δεν διορθώνουν την έλλειψη ενός τέτοιου τύπου σχεδίου. Αν δεν το έχεις αυτό, πολύ φοβάμαι πως θα το βρεις μπροστά σου. Εγώ, σε αυτό το κομμάτι που είπες εσύ ως τεχνικό, δηλαδή το πώς στήθηκε η ομάδα για τα πλάνα τα οποία είχε διαθέσιμα ο Μαρτίνεθ, να σου πω ότι συμφωνώ. Από την άλλη, στον τρόπο που πήγε να υπηρετήσει αυτά τα πλάνα, εγώ το έλεγα και νωρίτερα στον Βάιο που είχαμε μια αντίστοιχη συζήτηση, διαφωνώ κατά πόσο τα υπηρέτησε πλήρως ο Μαρτίνεθ. Δηλαδή, ούτε το 4-3-3 τακτικά στην εκκίνηση του παιχνιδιού το υπηρέτησε. Ναι. Γιατί είχε την ομάδα του κάπως ψηλά ο Φορτούνης με τον Μοντέζη. Γιάννη μου, να δεις. Ο προπονητής πρέπει να κάνει μια προετοιμασία. Να βρει μια διάταξη, να δώσει 5 ρόλους και να ελπίζει ότι κάποια πράγματα τα οποία δοκιμαστήκαν στην προπόνηση θα βγουν στο γήπεδο. Από εκεί πέρα παίζει πάντα ρόλο ο παίχτης. Παίζει πολύ βασικό ρόλο ο παίχτης. Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Δεν ήταν, θα μπορούσε να μην χάνει, δεν ήταν καλός. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί στη φάση του. Του Ποντένσε σε κόντρα στην ροή του μάτς, θα μπορούσαν να έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Παραμένει όμως το γεγονός ότι αν χρειαζόταν να αλλάξει ένας από τους 3 χαφ, δεν υπήρχε κανένας χαφ στον πάγκο. Αυτό το πράγμα κατά τη γνώμη μου λέει ότι αυτό το 4-3-3, το οποίο δούλεψε με την αδιάβαστη West Ham ας πούμε, γιατί οι Άγγλοι άλλη ομάδα περίμεναν και άλλοι βρήκαν, με το δεδομένο υλικό... Οι Άγγλοι, για να κάνουμε λίγο πλάκα, περίμεναν το McKissick. Οι Άγγλοι πρέπει να μακίσουν σωστά και άλλους πολλούς. Το φάλ, ας πούμε, τέτοια γράφανε. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι με το συγκεκριμένο υλικό δεν μπορεί να είναι, ξέρεις, η λύση, ας πούμε, στο οποιοδήποτε πρόβλημα. Γιατί το ξαναλέω, αν χρειαζόταν κάποιος να αλλάξει, θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να πάθει ένα διάστρεμα κάποιος σήμερα. Να πονέσει, να σπάσει το πόδι του, να του γυρίσει το πόδι, ας πούμε, και να βγει. Πάλι θα είχαμε αλχημίες και διάφορα πράγματα. Όπως εγώ θα σου πω και κάτι άλλο, αφού φτάσαμε στους προβληματισμούς. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ ωραία απάντηση σε αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε. Η διαφορά του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, και ο ΠΑΟΚ έκανε 6-7 μεταγραφές στο τέλος του καλοκαιριού, έτσι. Η διαφορά του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό όμως είναι πια ότι όποιο σχήμα θέλει μπορεί να το υπηρετήσει ο ΠΑΟΚ. Ό,τι θέλει. Θες να παίξει, να τον κάνουμε τον ΠΑΟΚ να παίξει 3-5-2. Θα έχουμε και 2 αλλαγές σε κάθε, πώς το λένε, σε κάθε γραμμή. Μπορεί η παίχτης αυτή να μην είναι η καλύτερη. Μπορεί, ρε παιδί μου, ο Σαμάτα να μην έχει βγει. Ναι, εσύ το λες ως προς τον τρόπο που στήθηκε η ομάδα δομικά. Να μην είναι ο Ίγκασον, σίγουρα δεν είναι. Αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν, είναι παίχτες. Δηλαδή είναι ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει 10 παιχνίδια ένας. 10-12 παιχνίδια ένας. Αυτό είναι για μένα η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή σήμερα ο Λουτσέσκο δεν άλλαξε το σχήμα σε σχέση με τη Φιλαδέλφια. Το ίδιο σχήμα χρησιμοποίησε. Ακριβώς το ίδιο. Ναι. Τι έκανε, χρησιμοποίησε ποδοσφαιριστές που αυτό το πράγμα μπορούσαν να το υπηρετήσουν καλύτερα. Γιατί τους έχει.
γιατί μπορεί να προβληματιστεί για το τι θα κάνει και να φτάσει σε μια λύση. Τακτική λύση. Τακτική είναι και αυτό. Είναι να πεις ότι χρειάζομαι τον Μούργκ σήμερα. Δεν χρειάζομαι τον Κουλεράκη σήμερα. Συγγνώμη, δεν χρειάζομαι τον Κωνσταντίνα σήμερα. Ναι, και ο Τόμας του βγήκε πολύ καλύτερα. Χρειάζομαι τον Μπράντον Τόμας απέναντι σε αυτή την, αυτά τα στόπερ του Ολυμπιακού. Δεν χρειάζομαι τον Σαμάτα. Έκανα λάθος την προηγούμενη φορά που ξεκίνησα τον Δεσπότο. Mm-hmm. Δεν θα το κάνω. Αλλά θα βάλω στη θέση του τον Τάισον. Ο οποίος μπορεί να γυρίσει, να μου καλύψει το Ροντινέι, μπορεί να γίνει τέταρτο χαφ κατά περίσταση, μπορεί να υπηρετήσει τον μηχανισμό που διδάσκω και που έχω στο κεφάλι μου. Αυτό είναι μια στοιχειώδης, μεγάλη διαφορά. Αντίστοιχα ο προπονητής του Ολυμπιακού, όταν λέει ότι εγώ θα βγω από αυτό το 4-2-4, γιατί δεν μου φαίνεται σήμερα, μου φαίνεται κομμάτι επικίνδυνο. Είδα και τι έγινε με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Είδα και τι έγινε με τη Φράιμπουργκ. Είδα και τι έγινε με την Τόπολα, που κέρδισε με 2-0 και δεν το κράτησα. Είδα διάφορα πράγματα σε αυτή την πρώτη φάση σεζόν, τώρα που ήρθα. Οπότε πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο μπορεί να το υπηρετήσει. Κατά τη γνώμη μου, πολύ δύσκολο. Ναι. Και το είδαμε και μετά. Δηλαδή μπήκε ο Σκάρπα, μπήκαν διάφορα και θα μπορούσαν να έχουν μπει άλλοι. Θα μπορούσε να έχει μπει πιο νωρίς ο Καρβάλιο. Δεν νομίζω ότι θα έλεγε τίποτα. Είναι όλοι οι παίκτες που κάνουν άλλα πράγματα. Που παίζουν μπροστά, που θέλουν την μπάλα στα πόδια τους για να κινούνται στο ύψος της αντίπαλης περιοχής και να κάνουν καταπληκτικά κόλπα. Όποιοι μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να το κάνουν και αυτό. Mm-hmm. Κάτι άλλο από τα υπόλοιπα εντάχει. Τα υπόλοιπα, κοίτα, είναι εντυπωσιακό ότι δεν κέρδισε κανένας γηπεδούχος. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει από την αρχή της χρονιάς. Και σε όλη την αγωνιστική έτσι μαζί με τα χθεσινά. Ορίστε. Και σε όλη την αγωνιστική μαζί με τα χθεσινά. Ναι, σε όλη την αγωνιστική. Mm-hmm. Γι' αυτό αύριο θα παίξουμε όλοι τον όφη. Θα παίξουμε όλοι τον Πανσεραϊκό. Θα πάμε κοντρά. Ναι. Λοιπόν, είναι Πανσεραϊκός όφη, νομίζω. Ναι, Πανσεραϊκός όφη. Λοιπόν, η νίκη του Ατρόμητου είναι προφανώς η πιο εντυπωσιακή. Η οποία εμένα μου δημιουργεί μια βεβαιότητα. Δηλαδή το υλικό του Ατρόμητου είναι καλό. Ποιο είναι το πρόβλημα με τον Ατρόμητο? Ότι ο Καμαρά και ο Κουντέ, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και με όλο το σεβασμό πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές για τον Ατρόμητο, δεν το δείχνουν κάθε Κυριακή. Ναι. Τους φαίνεται πιθανότατα ότι τα έφερε κακιά η μοίρα έτσι και βρέθηκα εδώ πέρα, ας πούμε. Όταν αυτοί θέλουν, μπορούν, έχουν όρεξη, ο Ατρόμητος μπορεί να βρει γκολ, μπορεί να βρει κίνηση, μπορεί να βρει παίχτες που έρχονται από τον πάγκο και κάνουν τη διαφορά, μπορεί να βρει πάρα πολλές πολυτέλειες. Ο Άρης δεν τις έχει. Ο Άρης, δηλαδή, είναι μια άλλη ομάδα η οποία είναι αποτέλεσμα, ας πούμε, σχεδιασμού, ναι. Εν πωλής, ξέρω εγώ, παράξενο, ας πούμε. Mm-hmm. Και φαίνεται αυτό το γεγονός ότι έχει αλλάξει και ήδη προπονητή. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο Μάτζιος, ένα καταπιείς παθιά. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Άρης, χαφ τέταρτο δεν υπάρχει, σέντερ φορ ελπίζουμε να είναι ο Μωρόν, και να καλά ο Φαμπιάνο με τον Μπράμπετς που δίνουν στην ομάδα αμυντική υποστάση. Όλα τα υπόλοιπα ακόμα αναζητούνται. Αυτά. Ωραία, Αντώνη, σε ευχαριστώ. Πάμε στον Μιχάλη Τσόχο να μας εξηγήσει πως από loser της Νέας Φιλαδέλφειας ο Λουτσέσκου γίνεται μεγάλος νικητής και θριαμβευτής σήμερα στο Φάληρο. Έλα, καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα. Και φαντάζομαι τώρα... κατά τα ελληνικά φαινόμενα το ανάθεμα θα πέσει στον Μαρτίνες. Ναι. Φαντάζομαι θα σου έρχονται ήδη τα μηνύματα μπόλικα. Τον έχουμε διώξει ήδη στα μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια σοκαριστική εικόνα για τον Ολυμπιακό, πρέπει να το πούμε αυτό. Και είναι πολύ φυσιολογικό να είναι μια σοκαριστική εικόνα όταν μια ομάδα έχει πάει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα 2 γκολ. Αντί να πούμε τρία, γιατί έχει δεχτεί και ένα τρίτο στο πρώτο ημίχρονο που παίχτηκε με τον Παναθηναϊκό σε όλο το πρωτάθλημα, σε 9 αγωνιστικές, και δέχεται 4 σε ένα εντός έδρας ντέρμπι, δεν μπορεί παρά να είναι σοκαριστική η εμφάνιση. Για μένα το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ 0-2, μετά πήρε όρο τα ρίσκα του κόσμου, ήταν πολύ φυσιολογικό να μην έχει ψυχολογία, να έχει ξεχαραβαλωθεί, να έχει ανέβει πολύ ψηλά, έχανε 0-2. Μετά έγιναν πολύ εύκολα για τον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα για μένα το Ολυμπιακό ήταν στο πρώτο ημίχρονο και νομίζω ότι εκεί μπορούμε να εστιάσουμε και την κριτική στον Μαρτίνεθ, καθαρά ποδοσφαιρική. Δεν ήταν σοφή η επιλογή του και είναι και λίγο παράξενη, οφείλουμε επίσης. Για τα τρία χαφ. Ένα να παίξει με τρία κεντρικά χαφ και δύο να μην πιέσει ψηλά τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχει δει αυτό που έχει δει τη Δευτέρα το βράδυ στην ΟΠΑΠ Αρένα και αφαιρεί από την ενδεκάδα το Μασούρα για να βάλει τον Αλεξανδρόπουλο, αφαιρεί δηλαδή έναν παίκτη που πιέζει πάρα πολύ καλά ψηλά και
και αποφασίζει να μην πιέσει ψηλά. Και δηλαδή, επειδή συμφωνώ απόλυτα, σημειώνω και ότι με Ντένσε και Φορτούνι σχεδόν στα άκρα διευκολύνει και το έργο των εξτρέμ του ΠΑΟΚ απέναντι στα μπακ του Ολυμπιακού. Σωστά. Και κυρίως διευκολύνει το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ, αυτό το build-up από πίσω. Βεβαίως, έτσι και έτσι και πάρει μέτρα για να το θεραπεύσει ο Λουτσέσκου βάζοντας, αλλάζοντας τα δυο του στόπερ, γιατί όλο το ανάθεμα έχει πέσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, στον Άσμπερκ την περασμένη Δευτέρα, ενώ και ο Τρόστε Κόγκ ήταν το ίδιο κακός. Άλλαξε λοιπόν και τα δύο στόπερ του, έβαλε τον Κετζιόρα που είναι ένας μπακ που μπορεί να παίξει και στόπερ, αλλά πολύ καλύτερος με την μπάλα στα πόδια, και τον Κουλιαράκη που επίσης είναι καλύτερος από τους άλλους δύο με την μπάλα στα πόδια από αυτά που έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έβαλε και το Σάστρε για να έχει ενέργεια στην άκρη της άμυνας και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να βελτιώσει τον build-up του. Του το έκανε εύκολο και ο Μαρτίνης, όπου τον άφησε να το παίξει αυτό το build-up, και όταν τον πάω καλφίνης να πάρει την μπάλα στα πόδια του και να την κυκλοφορήσει με άνεση μέχρι τη μεσαία γραμμή, τότε έχει την ποιότητα για να κάνει πράγματα. Στο πρώτο μήωρο του μάτσου ο Πάουκ δεν έκανε τελικές, γιατί του έλειπε μια καλή τελική πάσα όταν έφευγε στις γρήγορες μεταβάσεις, αλλά το καταλάβαινες κάθε φορά που περνούσε τη σέντρα με τις γρήγορες μεταβάσεις ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Και αυτό ήταν μια ανασφάλεια που δημιουργήθηκε και στους ίδιους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Πασχαλάκης ένιωθε ανασφαλής από το πρώτο λεπτό, ακριβώς επειδή καταλάβαινε τι συνέβαινε. Πάρα πολλές φορές ήρθε σε δύσκολη θέση η άμυνα του Ολυμπιακού στο να βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Δεν μπορούσε λοιπόν να την κυκλοφορήσει και να την χτίσει σωστά ο Ολυμπιακός. Και τι έκανε, πήγε σε ατομικές επί της ουσίας προσπάθειες κυρίως και κάποιες καλές συνεργασίες στο Ντινέι με τον Φορτούνι όταν βρέθηκαν στην ίδια πλευρά. Γιατί περίπου ένα τέταρτο από τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου βρέθηκαν στην ίδια πλευρά Ροντινέι και Φορτούνι. Και ήταν εκεί το μοναδικό διάστημα στο μάτς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ, εκείνο το τέταρτο περίπου από το 20-25 μέχρι το 35-40. Σε όλο το άλλο διάστημα του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος, και ήταν πολύ καλύτερος γιατί ήταν πολύ πιο διαβασμένος. Άλλωστε η μοναδική φάση όσο το μάτς είναι ζωντανό, όσο το μάτς δηλαδή είναι στο 0-0 ή στο 0-1 ή στο 0-2, που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, είναι του Ποντένσε, η οποία είναι μια καρμπών φάση που δείχνει τις αδυναμίες, ότι και σε αυτό το μάτς που είχε τις αδυναμίες ο ΠΑΟΚ, το πρώτο γκολ που του έβαλε η ΑΕΚ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ένα διώξιμο του Κοντάρσκι, η μπάλα στη μεσαία γραμμή ακριβώς, χαμηλό διώξιμο, κλέβει ο Ολυμπιακός με το κεφάλι, πάει πρώτος στη διεκδίκηση της μπάλας ένας παίκτης του Ολυμπιακού, αργούν γιατί είναι αργή ο Μεϊτή και ο Ζντόεφ να ακολουθήσουν τη φάση, βγαίνει πολύ άνετα η συνεργασία και η σέντρα, πίσω δοκάρι, απέρα από το δοκάρι, απλώς εδώ δεν υπήρχε γήπεδο για να έρθει τρέχοντας ο Ποντένσε, περίμενε εκεί και πρόλαβε ο Κοντάρσκι και έκανε την πολύ σημαντική επέμβαση που κράτησε εκεί το 0-0. Ο Λουτσέσκο έχει κάνει όσο δική του ήταν η ήττα και δεν αλλάζει αυτό. Είχε τη δικιά του υπογραφή και η πολύ κακή εμφάνιση στην ΟΠΑΠ Αρένα. Αλλά τόσο δικιά του είναι η νίκη και έχει τη δικιά του υπογραφή στο απόψινο μάτς. Ο Μαρτίνες δικαιούται ένα κακό παιχνίδι, ένα κακό κουτσάρισμα. Για μένα έχει κάνει κακό κουτσάρισμα και μετά το 0-2 έκανε ακόμα πιο εύκολη τη δουλειά για τον ΠΑΟΚ να τον παίξει στον γενοχώρο. Βρέθηκε σε λίγο κατάσταση πανικού μετά το 0-2 με το Σολμπάκερ μπακ. Δεν ξέρω και εγώ τι. Ο Πορόζο φάνηκε να εκτέθηκε απόψε και φαντάζομαι πέφτει πολύ ανάθαμα και σε αυτόν μετά τα δυο του καλά μάτς, αλλά στην πραγματικότητα είναι και η ομάδα που τον έχει εκθέσει, τον Πορόζο, και όχι μόνο ο ίδιος και τα ατομικά του λάθη. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τη βρήκα τόσο προβληματική σε ατομικό επίπεδο όσο προβληματική σε συνολικό επίπεδο την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Η εικόνα του Ολυμπιακού μετά το 0-2, ας αφήσουμε στην άκρη το τακτικό και το σχέδιο του Μαρτίνεθ, σε επίπεδο νοοτροπίας δικαιολογείται, έχει εξήγηση? Όχι, δεν δικαιολογείται, αλλά δεν βοηθάει καθόλου ο προπονητής. Το κάνει εύκολο ο προπονητής του Ολυμπιακού εννοώ. Το κάνει πολύ εύκολο στον ΠΑΟΚ, που μετατρέπει, μάλλον κάνει πολύ άναρχο τον Ολυμπιακό, στέλνει μήνυμα αναρχίας επιθετικής, γείτε μπροστά, ανεβείτε μπροστά με το Σολμπάκενμπακ. Ναι, ακόμη δηλαδή και μια επιλογή τύπου διαχείρισης ήττας που λέμε, ενδεχομένως να ευνοούσε κάπως τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι όταν χάνεις 0-2 στο 50 στην έδρα σου, δεν είναι ώρα για να πατηθεί το κουμπί του πανικού και να κάνεις τρέλες. Ναι. Αν ήταν στο 75 θα έλεγα οκ, το καταλαβαίνω. Στο 50 είναι ώρα να τους πεις οκ, πάμε να βρούμε ένα γκολ με ψυχραιμία, με ηρεμία. Αν θες να κάνεις ένα τόνο πιο επιθετική την ομάδα, να κάνεις ένα τόνο πιο επιθετική την ομάδα, δεν αφήνεις όλο το γήπεδο στον αντίπαλο. Δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο γκολ του ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικές συνεργασίες, αλλά
παντού υπάρχουν στρέμματα γηπέδου. Mm-hmm. Και υπάρχουν στρέμματα γηπέδου γιατί έτσι είχε αποφασίσει ο προπονητής του Ολυμπιακού με τις, και με τις επιλογές του και με την τακτική του. Mm-hmm. Και mm-hmm. σε αυτές τις περιπτώσεις όταν σε ένα μισό γήπεδο υπάρχουν δύο στόπερ, πάντα εκτίθεται η στόπερ. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ευθύνη του τόσο μεγάλη του Πορόζο όσο της αναρχίας που υπήρξε από το 2-0 και μετά. Okay, και οι αντιδράσεις των παιχτών του Ολυμπιακού σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν καθόλου καλές. Για να έρθω σε αυτό που λες σε θέμα ανατροπίας, αλλά νομίζω ότι ξέρεις, είναι από τις βραδιές που όλα πάνε στραβά. Με τον κύκλο των ντέρμπι, τον πρώτο γύρο να έχει κλείσει απόψε, έχουμε κάποια πιο σαφή εικόνα για το τι play-off θα πω εγώ θα δούμε? Όχι. δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι η ΑΕΚ θα κάνει περιπάτους στα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός θα είναι μονίμως κακός στα ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι καλός στα ντέρμπι. Δεν συμφωνώ, το βρίσκω αρκετά πρόχειρο. Okay, ο Παναθηναϊκός έχει ένα κακό ντέρμπι προφανώς με την ΑΕΚ, έχει ένα μέτριο έως κακό με τον ΠΑΟ Ξυλοφόρο, έχει ένα πάρα πολύ καλό με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι που δεν τελείωσε ποτέ για να ξέραμε αν θα ήταν και αποτελεσματικό. Ναι, η ΑΕΚ φαίνεται να έχει μια υπεροχή σε αυτό. Αλλά η ΑΕΚ είναι φανερό ότι ο προπονητής της σε αυτήν την εποχή παίζει την Ευρώπη και τα ντέρμπι στα κόκκινα και τα άλλα μάτς πολύ πιο χαμηλά. Όταν θα έρθει η ώρα να παίξει συνεχόμενα ντέρμπι και δεν θα υπάρχει μάτς για να επιλέξει να παίξει πιο χαμηλά, δεν ξέρω πώς θα είναι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο η εικόνα της ΑΕΚ στην Κηφισιά, η εικόνα της ΑΕΚ στην Κρήτη. Γιατί δεν μπορείς να παίζεις Πέμπτη Κυριακή μονίμως στα κόκκινα. Mm-hmm. Όσο και αν αλλάζεις ποδοσφαιριστές. Το λες κυρίως για επίπεδο έτσι... δυνάμεων, όχι μετρήματος αντιπάλου. Ναι. Mm-hmm. Είναι πιο έτοιμη ομάδα για έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και από αυτήν πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα όποιος θέλει να το πάρει. Mm-hmm. Και αυτή πήρε το πρωτάθλημα με βάση τα ντέρμπι την περσινή σεζόν. Και όλα αυτά ισχύουν 100% και εξακολουθούν να το έχει το προβάδισμα. Αλλά άλλαξε πολύ ο Παναθηναϊκός, άλλαξε πολύ ο Ολυμπιακός, άλλαξε πολύ ο ΠΑΟΚ. Χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ντέρμπι για αυτούς τους τρεις για να καταλάβουμε σε τι επίπεδο είναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο από τα υπόλοιπα, Μιχάλη? Είναι πολύ μεγάλη νίκη του Ατρομήτου και οδυνηρή για τον Άρη. Και είναι και πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Ατρομήτου στο δεύτερο μήκονο. Το είδα το μάτς σε όλο το δεύτερο μήκονο. Mm-hmm. Ο Ήλιτς τον αλλάζει πολύ γρήγορα τον Ατρόμητο και οι ιδέες του σήμερα ήταν καταπληκτικές. Έπαιξε με έναν εξτρέμι σεντερφόρ τον Μπαλέντσια, έπαιξε με τρία κεντρικά χαφ που δυσκόλεψαν πάρα πολύ τον Άρη και τον κλείδωσαν. Όπως είναι πολύ οδυνηρή ήταν κατά την άποψή μου για τον Πανατολικό. Τώρα ο Πανατολικός έχει δύο εκτός έδρας παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Είναι πολύ πιθανό να μείνει στους 6 σχεδόν μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Mm-hmm. Άρα πολύ πιθανό να τελειώσει ο πρώτος γύρος και να είναι τελευταίος. Είναι ζώρικα πολύ τα πράγματα για τον Πανατολικό μετά τη σημερινή ήττα από τον εντός έδρας από τον Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Και δεν είναι για κανέναν καλό αποτέλεσμα και το 1-1 στο Γιάννα Βόλος. Αυτό είναι το μάτς που ήταν λιγότερο από όλα. Το Πανατολικός Αστέρας το είδα και ήταν και πολύ προβληματική η εικόνα του Πανατολικού. Mm-hmm. Δεν ήταν καλή το Αστέρα, αλλά ο Αστέρας και βάλει τον κόλλο από νωρίς και διαχειρίζονταν αυτού του είδου το παιχνίδι. Ο Πανατολικός δεν είχε απάντηση, ούτε είχε αντίδραση, ούτε είχε υπεροχή καν στο 11-2-10, ναι, στο φινάλι. Ναι, μισή ώρα, κάπου στο 62-63. Ναι. Στον Αστέρα. Ωραία, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ. Αυτά, καλή συνέχεια. Πάμε και στον Σταύρο Χονδροθύμιο για να μιλήσουμε κυρίως για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν εσύ, Σταύρο, περίμενες. Ας μην πιάσουμε το εύρος του σκορ, ας πιάσουμε το διπλό του ΠΑΟΚ σήμερα βάσει των όσων είχαμε δει την προηγούμενη αγωνιστική. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν θα το παίξω μετά στο προφίλ, δεν περίμενα ούτε αυτή την εξέλιξη, ούτε και το αποτέλεσμα. Αλλά να σου πω κάτι, όταν είδα την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, θεώρησα ότι αυξήθηκαν κάπως οι πιθανότητες του να πάρει θετικό αποτέλεσμα του Καρασκάκης. Mm-hmm. Διότι φαινόταν με τους παίκτες που κατέβασε ο Λουτσέσκο ότι ήθελε να είναι λίγο πιο σφιχτός, να μην αφήσει χώρους και να πιέσει αυτός τις μπάλες και κάτι που κατάφερε. Και θεώρησα ότι θα βρει και ένας χώρος. Φυσικά δεν περίμενα να δω αυτή την εικόνα, μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Απλά
πέτυχε αυτό που ήθελε ο Λουτσέσκου, κατάφερε να μην μπορέσει ο Ολυμπιακός να δημιουργήσει, κυρίως με τον Μουρκ που όλοι νομίζω λίγο πολύ νιώσαν μια έκπληξη όταν ήταν στην δεκάδα. Διότι ο Μουρκ με τον Μπράντον Τόμας πίεταν πάρα πολύ καλά ψηλά και δεν άφησαν τον Ολυμπιακό να δημιουργήσει φάσεις. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό, διότι εγώ μπορώ να καταλάβω το να μην βγει το παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Και το θέμα είναι, δεν είναι ότι δεν βγήκε το παιχνίδι στον Ολυμπιακό, γιατί κέρδισε και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί ακούω τόση ώρα μιλάνε πολύ για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μην δημιουργήσει τίποτα σχεδόν ο Ολυμπιακός και μάλιστα ενώ βρέθηκε και πίσω στο σκορ. Θέλω να πω ότι μια αντίδραση την περιμένεις. Και ουσιαστικά δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος, μέχρι τελευταία λεπτά τέλος πάντων, να κάνει φάσεις, να κάνει ευκαιρίες. Μια ανασπέρα Ολυμπιακός που ούτως ή άλλως είναι ομάδα που δημιουργεί και βγάζει φάσεις, πόσο μάλλον όταν είναι και πίσω στο σκορ. Έτσι, περίμενε να βγάλει άλλη αντίδραση και δεν κατάφερε να την βγάλει. Από την άλλη, νομίζω ότι το κόλ του ΠΑΟΚ έδωσε την αυτοπεποίθηση στους παίκτες του Λουτσέσκου και είδαμε μετά ότι κάθε φορά που πήγαινε στον ανοιχτό χώρο ήταν πάρα πολύ, πώς πω τώρα, προσιλωμένοι σε αυτό που είχαν να κάνουν και είχαν αυτοπεποίθηση. Δεν έπαιζαν φοβικά. Δεν τους βγήκαν οι φάσεις και αυτό αποτυπώθηκε στο χορτάρι. Φοβερός και ο Μπάμπα, γιατί ακούω λέμε, νομίζω ότι έχει κάνει φοβερό παιχνίδι ο Μπακ του ΠΑΟΚ, διότι και έτσι ήταν τα αθλητικά του καθήκοντα, δεν έφαγε φάσεις και μπόρεσε να δημιουργήσει μπροστά κινδύνους. Και είναι αυτό που λες, για να πάω στην αρχή της τοποθέτησής σου, πόσο εύκολα όλοι κρίνουμε και μάλλον δεν κρίνουμε, το να κρίνουμε είναι καλό. Να το κάνουμε ορθολογικά, κατακρίνουμε και κατακρεουργούμε πρόσωπα και καταστάσεις. Ας σκεφτούμε όλοι τι είπαμε έτσι την προηγούμενη Δευτέρα. Για ποιον ΠΑΟΚ τελειωμένο, για τον Λουτσέσκου, τι γινόταν σε όλα τα μέσα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Και. Ή πόσο αποφέρουμε κάποιες ομάδες και στην πρώτη γκέλα μετά πόσο τα αμηδενίζουμε όλα και μετά ξανά πόσο μπορεί ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα μπορεί να έρθουν όλοι καβάλα στο άλογο. Είναι μια χρονιά που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά από τις άλλες, διότι υπάρχει η Ευρώπη, είναι μαζεμένα τα παιχνίδια. Βλέπουμε ότι όλοι οι προπονητές των μεγάλων ομάδων κάνουν εκτεταμένα rotation και αυτό άλλες φορές στους βγάζει μάγκες, άλλες φορές όχι. Ναι. Και νομίζω ότι σήμερα ήταν κάτι τέτοιο, γιατί σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει κατά πολύ. Έχει αλλάξει σχεδόν όλη την αμυνά του. Και έχει αλλάξει την αμυνά του όχι απλά γιατί δεν μας κάνει, ξέρω εγώ, μας κάνει κουλιαράκες. Αλλά έχει αλλάξει και τον τρόπο που στήθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τον Μούργκο και, και τους παίκτες που διάλεξε για το κέντρο. Έχει αφήσει και ποιοτικούς παίκτες ο Λουτσέσκου για να έχει αυτήν την τριπλέτα μπροστά. Και όμως του βγήκε. Και ξανά δεν του βγήκε τυχαία. Του βγήκε εντωμεταξύ παίζοντας με έναν τρόπο παρόμοιο με αυτόν που επιχείρησε να παίξει απέναντι στην ΑΕΚ. Ακριβώς. Μάλλον εκεί κατάλαβε ότι δεν ήταν ο τρόπος το πρόβλημα, ήταν οι παίκτες που είχε επιλέξει για να λειτουργήσουν μέσα σε αυτό το πλάνο που είχε στο μυαλό του ο Λουτσέσκου. Επίσης, να πούμε και τι δεν έκανε Ολυμπιακός. Διότι ναι, μεν του βγήκε τώρα το Λουτσέσκου, αλλά δεν του βγήκε στη Φιλαδέλφεια, διότι όπως συνήθως οι παίκτες του Αλμέιδα πιέζουν πάρα πολύ ψηλά και πολύ έντονα στην μπάλα. Δανεικάζει τους παίκτες του ΠΑΟΚ να κάνει λάθος δύο χρόνια τώρα. Αυτό έχουμε δει στα Derby ΑΕΚ με ΠΑΟΚ. Ενώ ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ζωρίσει τον ΠΑΟΚ για να μην κάνει τον build-up. Ναι. Οπότε κάθε φορά που ο ΠΑΟΚ είχε την μπάλα, ουσιαστικά και τον έλεγχο. Δεν πιέστηκε, δεν αγχώθηκε, δεν οδηγήθηκε σε λάθη ιδιαίτερα πολλά. Οπότε ένιωθε πιο ασφαλή, πατούσε πιο καλά ο ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο από ότι ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, ξέρετε, τώρα λίγο. Νομίζω ότι έχει αντισταθεί η κατάσταση πώς ήταν στο προηγούμενο αγωνιστική για τον ΠΑΟΚ, όλο αυτό το ανάθεμα για μια πολύ κακή εικόνα της ομάδας, κάπως έτσι είναι για τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι επίσης είναι άδικο. Διότι είναι μια ομάδα που πριν από λίγες μέρες κέρδισε στην West Ham και είναι μια ομάδα που θα πάει στην Αγγλία και αν φέρνει αποτέλεσμα τι θα λέμε πάλι. Ναι, να κάνουμε κριτική για αυτό που βλέπουμε σήμερα, αυτό που είδαμε χθες. Αλλά οι αφορισμοί και δεν κάνει ένας, δεν κάνει άλλος, ναι. Καλά, αυτό είναι βραδιά. Προφανώς ελληνικό Φράβο. Φαινόμενο. Ακριβώς, αυτό πολύ κακή βραδιά για το εθνικό του Ολυμπιακού, διότι δεν είναι μόνο οι επιλογές του κακές. Οκ, νομίζω το έχουν πει και οι προηγούμενοι. Προσπαθείς όταν δέχεσαι το δεύτερο γκολ και του κάνεις ένα νόημα, κάλμα, ήρεμα, δεν δέχει κάτι. Αλλά από τις κινήσεις που κάνεις, δεν δείχνεις αυτό το πράγμα στους παίκτες σου. Με τις αλλαγές που κάνεις και με τον τρόπο που πας να διαχειριστείς το παιχνίδι στο 50, δεν σκένει στο 80, άντε η κιούρια όλοι μπροστά, δεν δείχνεις στους παίκτες ότι είναι παιδιά, είναι εμείς μπορούμε να το γυρίσουμε, το έχουμε. Ναι. Είναι λάθος διαχείρισης νομίζω. Από εκεί και πέρα, σημαντικό το διπλό του Ατρόμητου και νομίζω ότι είναι σημαντικό και για τον Άρη, διότι ίσως νωρίς βέβαια και αυτό που θα πω και εκτεθώ στην πορεία.
βγάζει τον Άρη εκτός, πώς να το πω τώρα, το τοποθετεί στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Που ναι, όλοι λέγαμε ότι είναι ένα σκαλί πιο κάτω από το Big Four, αλλά θεωρούσαμε ότι θα πάει λίγο πιο κοντά, ξέρεις, να είναι μια κατηγορία μόνος του. Πλέον νομίζω ότι μπαίνει στο σακούλι μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες που θα διεκδικήσουν την επιθέση. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, γιατί την ουρά τα πράγματα είναι όπως τα ξέραμε με τους τρεις σίγουρα να παλεύουν για την παραμονή και να δούμε αν θα μπλεχθεί και κανένας τέταρτος, και αναφέρομαι βέβαια σε πας για ένα Βόλο και Πανετολικό. Και νομίζω ότι είναι μια αγωνιστική που είχε πραγματάκια που δεν τα περιμέναμε να δούμε, όπως και χθες, αλλά είμαστε ακόμα στην 10η αγωνιστική, παιδιά. Mm-hmm, mm-hmm. Έχουμε πράγματα να δούμε. Και είναι καλό που έχουμε πράγματα να λέμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ότι είμαστε στην 10η αγωνιστική δίνει ακόμη μεγαλύτερο μέλλον στο συνδυασμό με την Ευρώπη, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την μάχη του τίτλου. Δηλαδή, αυτό είναι που φέτος αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Και μακάρι να συνεχίσει να τα αλλάζει, γιατί μέχρι στιγμής, ενώ μπαίνουμε στον δεύτερο γύρο ουσιαστικά των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, και οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν είναι για τα καλά μέσα στο κόλπο. Συμφωνώ. Και επίσης δεν θυμάμαι ξανά. Δεν θα πω αν κάνω λάθος, γιατί μεγαλώνω και όλα. Ναι, το έχω υπόψη μου αυτό. Σε προσέχω. Μπράβο, και ξεχνάμε. Δεν θυμάμαι ποτέ τόσο εκτεταμένο ρωτέσεων από τους προπονητές, ακόμα και τους μήνες που υπήρχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δηλαδή κάθε φορά ξεκουράζαν δύο παίχτες, τρεις, ξέρεις γιατί. Τώρα μιλάμε ότι βλέπουμε από προπονητές να αλλάζουν και 6 και 7 παίχτες και 8 παίχτες από μάτς σε μάτς. Ναι, βέβαια θεωρώ ότι τώρα πάμε σε μια άλλη κουβέντα, ότι ήταν και λίγο βάλτωμα του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την αλλαγή του ποδοσφαίρου πλέον. Δηλαδή, πλέον υπάρχουν και 5 αλλαγές. Αυτό θα πει, εκεί θα πει εδώ. Και 5 αλλαγές σου δίνουν και το δικαίωμα να φρεσκάσει και να ξεκουράσει πολύ κόσμο. Mm-hmm. Οπότε έχεις και τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις και τον πάγκο σου. Και αυτό. Και να ξεκουράσεις τους παίχτες, εννοώ να τους ξεκινήσεις βασικούς και να τους ξεκουράσεις νωρίς, ή να πάρεις το ρίσκο σου και να πεις με τις 5 αλλαγές που έχω να κάνω από το 60 και μετά μπορώ να αντιστρέψω την κατάσταση. Mm-hmm. Όντως, αλλά πάντως είναι και αυτό μια συνθήκη πρωτόγνωρη, και νομίζω ότι μαζί με τους, με εμάς το που μαθαίνουν και οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές. Έτσι, διότι άλλες που βρίσκεις να παίζεις συνεχόμενα, άλλες ανάγκες έχεις, άλλες τακτικές ακολουθείς. Έχει και αυτό το νόημά του για να το παρακολουθούμε και να το παρατηρούμε. Mm-hmm. Ωραία, Σταύρο. Σε ευχαριστώ. Σας καλά, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Πάμε να μιλήσουμε και με τον Γιώργο Τσανάκα για τα όσα είδαμε σήμερα στο Φάληρο. Σίγουρα, Γιώργο, βάσει της εικόνας του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα, αλλά και της τελευταίας εβδομάδας του ΠΑΟΚ, βάσει του πώς κύλησε και το τελευταίο μάτς του Δικέφαλου του Βορρά στη Νέα Φιλαδέλφια, σίγουρα οι περισσότεροι περίμεναν διαφορετικό αποτέλεσμα και εικόνα στο Φάληρο. Εν τέλει, τεράστια ανατροπή. Ναι, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Δεν ξέρω, αυτό το σκέφτηκα. Αυτό ακριβώς που είπες, σκέφτηκα. Μήπως λειτουργήσε και σαν ένας παράγοντας εισαγωγικά χαλάρωσης. Mm-hmm. Ότι βλέπεις έναν ΠΑΟΚ που στη Φιλαδέλφεια δεν υπήρχε. Έτσι ήταν. Δηλαδή, mm-hmm. έκανε τη μοναδική του φάση στο 95. Εκείνο το σούτο που καλές προϋποθέσεις, αν θυμάμαι, στην περιοχή που κόντραρε. Βλέπεις τον Ολυμπιακό που έρχεται από δύο σερί μεγάλες εμφανίσεις και νίκες με West Ham και Όφη. Και όλο αυτό στην περιραίωση ατμόσφαιρα υπήρχε μια, αν το πούμε και έτσι, μια αίσθηση ότι εύκολα, δύσκολα, mm-hmm. περισσότερο προς το εύκολα θα έλεγα κιόλας εγώ, ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός στο μάτς. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν νομίζω βέβαια ότι λειτουργήσε έτσι βέβαια, γιατί ο Μαρτίνης είναι ένας προπονητής που δεν αφήνει τους παίκτες να χαλαρώσουν γενικότερα και την ομάδα του, και με τον τρόπο που παίζει νομίζω φαίνεται ότι είναι πολύ απαιτητικός σαν άνθρωπος, σαν προπονητής. Αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι αν λέμε ότι δεν υπάρχει εξήγηση για το σημερινό, υπάρχει. Δηλαδή αν κοιτάξει ένα-ένα τα γκολ που έχει δεχτεί ο Ολυμπιακός, mm-hmm. όλα είναι με πανομοιότυπο τρόπο. Δεν υπάρχει ισορροπία στην άμυνα. Αυτό φάνηκε πολλές φορές, δηλαδή ο Ολυμπιακός έβγαλε πολλά πράγματα στο χορτάρι που δεν τα έχουμε δει άλλες φορές. Δηλαδή δεν έχουμε δει τον Ολυμπιακό ποτέ να παίζει και με τα δύο μπακ τόσο ψηλά. Έβγαινε ο Ροντινέη πολύ συχνά από τα δεξιά, η αλήθεια είναι, και το κάνει σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά πάντα κυρίως με τον Ορτέγκα και λιγότερο με τον Κίνη, έμενε ένας πιο πίσω. Και κάτι είναι και ορθολογικό αυτό το ποδόσφαιρο. Σωστά, ναι. Είδαμε τα χαφ του και γενικότερα αρκετούς παίχτες. Αν εξαιρέσουμε τον Έσε που έμοιαζε σαν να τρέχει μόνος του στο κέντρο να καλύψει. Ναι, γιατί τα πάντα. Και ο Καμαρά σήμερα δεν ήταν καλός, ήταν πολύ ασταθής. Είδαμε τον Καμαρά, είδαμε τον Αλεξανδρόπουλο για παράδειγμα να κρατάνε, να κουβαλάνε πολλές φορές την μπάλα χωρίς λόγο. Είχε ο Ολυμπιακός αυτό το γρήγορο ποδόσφαιρο που θα θέλει άλλες φορές να παίξει. Συνδυαστικό δεν το είχε. Mm-hmm. Πολλές ατομικές προσπάθειες, όλες ημιτελείς, προβλήματα στην κυκλοφορία. Έπεσε, εγώ θα πω, πάνω και σε ένα καλό πλάνο του Λουτσέσκου,
Από την άποψη, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε σχεδιάσει και αν του βγήκε όλο αυτό, ήταν μέσα από το μπλοκάκι του που λέμε του προπονητή, αλλά οι επιλογές του στην ενδεκάδα έχει αφήσει τα πειράματα εισαγωγικά. Έχει αφήσει τους παίχτες που δεν είναι καλούς τα προηγούμενα μάτς στον πάγκο. Για παράδειγμα τον Εκόνγκ, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, αλλά δεν είναι στο πλαίσιο πειράματος το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα αγωνίζεται με άλλο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Δηλαδή, κρίνουμε διαφορετικά έχοντας στα χέρια μας πλέον ένα άλλο αποτέλεσμα. Αλλά αν σήμερα ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, ήταν στην θέση του Ολυμπιακού και σε ένα αντίστοιχο 1-0 υπήρχε ο Κετζιόρα να κάνει ένα πέναλτι σαν αυτό που κάνει ο Πορόσο στον Τόμας, τον Λουτσέσκου θα τον κρέμαγαν. Προφανώς. Θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι έκανε τα πειράματά του. Πείραμα ήταν για μένα Μουργ. Ήτανε, αλλά του βγήκε απόλυτα. Νομίζω ότι ήταν από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ. Έτσι όπως είδα εγώ το μάτς. Και νομίζω ότι έχει πάει το παιχνίδι πολύ στο να επιλέξει παίκτες που θα βγάλουν ένταση και ταχύτητα μέσα στο παιχνίδι. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που βγάζει ένταση και ταχύτητα και παίκτες που θα είναι προσιλωμένοι στο πλάνο τελείως. Για παράδειγμα, αν βάλεις τον Κωνσταντέλια, που αυτό που κάνει στο αέρα τον γκολ δεν υπάρχει, και πραγματικά. Αλλά απ' την άλλη, ο Κωνσταντέλιας ξέρεις ότι σε θέμα τακτικής δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θα είναι ο Μουργκ. Μπορεί να μην έχει την ποιότητα του, αλλά ο Μουργκ γύρισε πίσω, έκλεψε μπάλες, μάρκαρε, ήταν πολλές φορές πάνω στον Έσε για να μην πάρει μπάλα, πάνω στον Καμαρά έπεφτε. Ήταν μετά τον Τόμας ο πρώτος παίκτης που πίεζε από πλευράς ΠΑΟΚ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα για τον Ολυμπιακό από την άποψη ότι έρχεται νωρίς στη σεζόν σε ένα μάτς που επί της ουσίας δεν σου κρίνει κάτι φοβερά, δεν σου τελειώνει τις ελπίδες για πρωτάθλημα. Δεν. Στο μείον 4 είναι ο Ολυμπιακός. Επίσης θεωρώ ότι είναι λογικό να έρθει μια άσχημη βραδιά, αρκετά άσχημη όπως αυτή, γιατί τέτοια τόσο άσχημη βραδιά δεν είχε ο Ολυμπιακός τώρα σεζόν, γιατί μιλάμε για μια νέα ομάδα. Θα μου πεις, το ακούμε καιρό αυτό το νέα ομάδα, αλλά σίγουρα θα σου έρθει και μια τέτοια βραδιά. Την περιμένεις. Την περιμένεις στην Ευρώπη να σου έρθει. Ήρθε τώρα στην Ελλάδα, όπως και αν το κάνουμε. Γενικότερα, ο Ολυμπιακός το πρόβλημά του, μα, έχουμε δει ότι είναι ανασταλτικό. Νομίζω ότι αυτό της άσχημης βραδιάς είναι πολύ φυσιολογικό να έρχεται από τη στιγμή που βλέπουμε και έναν Μαρτίνεθ, ο οποίος και αυτός, μιας χρησιμοποιήσαμε τη λέξη, πειραματίζεται. Δηλαδή, πείραμα είναι για τον Μαρτίνεθ το ότι σε κάποια παιχνίδια τα οποία θεωρεί πιο ευάλωτο στον άξονα βάζει τρία χαφ. Ακριβώς. Οπότε παίρνει και αυτός το ρίσκο του από τη μεριά του, δοκιμάζοντας πράγματα με μια ομάδα που τώρα μαθαίνει να διαχειρίζεται. Τον βλέπεις ότι δεν ρισκάρει με αυτό το 4-2-4, εγώ το λέω, που παίζει επί της ουσίας, όχι 4-4-2. Ναι. Ας μην γελιόμαστε. Είναι τις περισσότερες φορές τα εξτρέμ του. Οι δύο πλαϊνοί χαφ είναι εξτρέμ. Δεν είναι πλάγι χαφ. Είναι διαφορετικό το 4-4-2 να παίξεις με πλάγιους χαφ, διαφορετικό με εξτρέμ. Και το 4-3-3. Και αυτό δεν είχε δοκιμαστεί ακόμα πολύ. Με τη West Ham το είδαμε, ανταπεξήλθε, ήταν εξαιρετικός Ολυμπιακός, ναι, αλλά δεν ξέρεις αν θα σου βγει σε κάθε παιχνίδι. Πάντως, δεν νομίζω ότι. Γιατί και ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη, και είναι κάτι που κάνουν οι προπονητές πάντα σίτες. Όχι πάντα, τις περισσότερες φορές, και είναι προς τιμή του αυτό, εγώ νομίζω, αλλά απ' την άλλη δεν είχε κάποιο παράλογο πλάνο. Δεν κατέβασε τον Ολυμπιακό λανθασμένα, πήρε κάποια τρομερά ρίσκα, έπαιξε πολύ ανοιχτά, το οτιδήποτε. Πήγε με τη συνταγή που αυτός νόμιζε σωστή και που την είχε δοκιμάσει απέναντι στη West Ham, σε μια ομάδα επίσης με μεγάλη ταχύτητα. Του βγήκε και σου λέει γιατί μου ξαναβγήκε πάλι. Ναι. Νομίζω πως το βλέπαμε, Γιάννη, τα τρία χαφ που είχε ο Ολυμπιακός μπορούσαν εύκολα να ματσάρουν τα 2,5-3 μαζί με το Μουργκ χαφ που είχε και ο ΠΑΟΚ στο κέντρο. Είχε τον Οσδόεφ και τον Μεϊτέ. Και ο Οσδόεφ επίσης έχει κάνει πολύ μεγάλο μάτσο από πλευράς ΠΑΟΚ. Και λες ότι ναι, τρία χαφ από εδώ, ουσιαστικά τρία και από την άλλη. Δεν ήταν κάτι παράλογο ότι είδαμε στο γήπεδο. Νομίζω ότι η τακτική των δύο ομάδων έμοιαζε αρκετά. Όπως ξεκίνησαν. Γιατί από την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι και μετά, ήταν τελείως διαφορετική η προσέγγιση και των δύο ομάδων. Και όσο περνούσε η ώρα, έβλεπε στον Ολυμπιακό να μην βγάζει αντίδραση που το περιμένει. Είχε κάποιες επισκέψεις, γυρόφερε την μπάλα κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ μόνο από τα πλάγια, γιατί κάθετα δεν τρύπησε τον ΠΑΟΚ ποτέ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Και κάτι που πρέπει να δουλέψει αντίστοιχα ο Ολυμπιακός, γιατί μπορεί να το βρει και να πολλές Τρίπολη. Ναι, και δεν πήγε πολλές φορές σε σετ παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Δεν τα κατάφερε σήμερα. Αυτό ακριβώς. Γιατί ο ΠΑΟΚ κάθε φορά που έκλεβε μπάλες έδειχνε ότι μπορεί να βγάλει μια καλή κόντρα. Και βλέπεις ξανά τα γκολ, γιατί κάθεσαι και τα ξαναείδα πάλι. Τώρα το 1-0 έρχεται από ένα κουβάλιμα της μπάλας που λέγαμε ότι είχε πολλά Ολυμπιακός του Αλεξανδρόπουλου. Χάνεται και το transition του ΠΑΟΚ είναι υπερβολικά γρήγορο. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καταλάβει πότε έχει ανέβει ο Μπάμπα να κάνει το overlap. Δεν έχει προλάβει το potential να τον ακολουθήσει.
Το 2-0 είναι με ένα πέναλτι που χωρίς λόγο ο Πορόσο σε εκείνο το σημείο πάει. Νομίζω εκεί πέρα είναι ένα από τα σημεία που ο Ολυμπιακός πληρώνει την απειρία του Πορόσο. Ακριβώς. Γιατί εμένα μου έδειξε ότι είναι ο παίκτης ο οποίος εκείνη την ώρα βγαίνει, εκτίθεται, αλλά δεν έχει απόλυτα και την αίσθηση του χώρου. Ναι, ναι, ναι. Που γιατί είναι ο αντίπαλος. Ακριβώς. Mm-hmm. Άμα ήταν ένας έμπειρος, ο Φρέιρε, θα σου φέρω για παράδειγμα, χωρίς, που μέχρι τώρα ο Πορόσο ήταν εξαιρετικός στα παιχνίδια που έπαιξε τα τελευταία. Αν ήταν ο Φρέιρε, δεν νομίζω ότι θα έπαιξε καμικάζει εκεί πάνω στην μπάλα, να τη φάει που λέμε. Και τελικά έφαγε τον αντίπαλο. Στο τρίτο γκολ, πάλι άμα δει, Γιάννη, έρχεται ο Ζίφκοβιτς, κλείνει προς τα μέσα. Και βλέπεις τον Έσε να τον ακολουθεί και στο τέλος να μην έχει τα κουράγια άλλων να τον προλάβει. Και γίνεται μια πολύ εύκολη συνεργασία με τον Μούργκ, με τον Τόμας, βάζει το πιο εύκολο γκολ της ζωής του πιθανότατα. Και το 4-0 πάλι είναι κάτι αντίστοιχο. Πάλι η άμυνα του Ολυμπιακού εκεί θα τρυπηθεί πολύ εύκολα. Είναι κυρίως το πρόβλημα του Ολυμπιακού ανασταλτικό. Και δεν νομίζω ότι με τις εμφανίσεις και τις νίκες αυτές μεγάλες που έκανε σε Κρήτη, κυρίως σε Λονδίνο, με τους Λονδρέους, με τη West Ham, ότι το έλυσε το πρόβλημα. Ίσως ήταν ένα μακιγιάζ που λέμε, λίγο να τις καμουφλάρει αυτές τις αδυναμίες του. Γιατί πάντα τα με τέτοια μεγάλα αποτελέσματα βάζουν πολλά προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Εκεί είναι νομίζω το πρόβλημα που εντοπίζεται από τον Ολυμπιακό. Το ξέρουνε. Δηλαδή πριν το μάτς με την West Ham το είχε πει ο Μαρτίνες πάρα πολλές φορές. Το πρόβλημά μας αυτό είναι. Και πρέπει να το διορθώσουμε. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Και στο χέρι του Ολυμπιακού είναι να το διορθώσει. Καλό είναι για τον Ολυμπιακό επίσης ότι έχει μάτς άμεσα και πάντα κάνει καλό αυτές τις ομάδες. Γιατί ναι, αλήθεια είναι. Όσο, ειδικά για τις μεγάλες, για να βγάλουν μια αντίδραση. Ναι. Ακριβώς. Απλά πρέπει να βγάλεις αντίδραση. Πρέπει έτσι να βγάλεις αντίδραση που δεν την έβγαλες. Είμαστε σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, μόνο το Φορτούνι έβλεπες από το 2-0 και μετά που λες στο 2-0 πρέπει να βγεις μπροστά, να αντιδράσεις, να πιέσεις, να διεκδικήσεις ό,τι μπορείς. Μόνο το Φορτούνι έβλεπες να παλεύει. Που όχι και ο ίδιος ότι έκανε κανένα φοβερό παιχνίδι, αλλά ήταν ο μόνος που πάλευε κάθε μπάλα. Τον έβλεπες γύρω στο χώρο. Σε επίπεδο νοοτροπίας, αν μη τι άλλο. Σε επίπεδο νοοτροπίας. Αυτό ακριβώς. Ενώ οι υπόλοιποι ουσιαστικά το είχαν παρατήσει το παιχνίδι. Ξέμειναν από δυνάμεις. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό. Αυτό νομίζω αυτό το μάτς επίσης είναι καλό ότι είναι μάτς με τη West Ham. Είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να είσαι χαλαρός, δεν μπορείς να πας απογοητευμένος ούτε τίποτα. Έχεις φάει 4 γκολ στο γήπεδό σου. Είναι μια πολύ βαριά ήττα, αμφίβολα. Και δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ, να τα λέμε σωστά. Αλλά όταν έχεις μπροστά σου να παίξεις ένα μάτς του West Ham που μπορεί να είναι και μισή πρόκριση, γιατί με ένα αποτέλεσμα εκεί μέσα είσαι μέσα στην πρόκριση για την πρώτη διάδα. Τότε αυτό μπορεί να κάνει καλό για τον Ολυμπιακό. Και αυτή η ήττα μπορεί να κάνει καλό για τον Ολυμπιακό. Ναι, θα μου πεις 4 γκολ εντός έδρας στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ και θα σου κάνει καλό. Ναι, πολλές φορές είναι και κάποια σημεία καμπής που λέμε, κάποια μάτς που σου γυρίζουν το διακόπτη. Είτε είναι νίκες, κάμια φορά μπορεί να είναι και ήττες. Ωραία, Γιώργο. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα λοιπόν με το δικό του σχόλιο.